όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι, διατρέχουμε έτσι μία περίοδο με έντονο άγχος, ανασφάλεια από την, και ο κόσμος ανησυχεί και εμείς οι γιατροί φροντίζουμε να είμαστε θωρακισμένοι, τόσο ώστε να μπορούμε να τα, ο καθένας να ανταπεξέρχεται στα καθήκοντά του. Επειδή η μεγαλύτερη ζήτηση βέβαια ήταν στα, όσον αφορά τις προστατευτικές μάσκες, γάντια και λοιπά στα μεγάλα νοσοκομεία που είναι και τα νοσοκομεία αναφοράς για το κορονοϊό, καταλαβαίνετε ότι είχαν δώσει μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση στην προμήθεια και στην, των νοσοκομείων αυτών, οπότε στην περιφέρεια μείναμε λίγο πίσω. Κάναμε όλες τις προσπάθειες που έπρεπε για να εξοικονομήσουμε κι εμείς παρτίδες τέτοιων υλικών και ευτυχώς τα καταφέραμε ως ένα σημείο μέχρι να μας δώσει και το Υπουργείο, που πρόσφατα ο Υπουργός με την καινούργια παρτίδα που ήρθε από το εξωτερικό φρόντισε να στείλει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα στείλει στους ιατρικούς συλλόγους από τους οποίους ζήτησε και περίπου πόσοι γιατροί υπάρχουν, τους ώστε να φροντίσει να στείλει ένα ικανοποιητικό αριθμό προστατευτικών μασκών. Θα περιμένουμε και αυτό το υλικό για να έρθει. Εμείς φροντίσαμε να πάρουμε 2.000 μάσκες που θα τις έχουμε ή σήμερα ή αύριο από ό,τι μας διαβεβαίωσαν συγγνώμη, για να δώσουμε στους γιατρούς και στο νοσοκομείο και στους ιδιώτες, γιατί οι ιδιώτες δυσκολεύονται πάρα πολύ για να βρουν τέτοια υλικά. Παραγγείλαμε και φροντίσαμε να προμηθευτούμε από τον δικό μας εδώ, τον κύριο Πατάκο, μάσκες, τις οποίες, τις προστατευτικές προσωπίδες, τις πλαστικές. Αυτές οι 3D, ναι. Τις οποίες, ναι, έχουμε παραλάβει και ήδη δώσαμε και στο νοσοκομείο και σήμερα έχω πει στους γιατρούς μας 1,5 με 2,5 θα είμαι εγώ στον Ιατρικό Σύλλογο. Οπότε να περνάει ένας-ένας και να παίρνει τη μάσκα τουλάχιστον μέχρι να τους δώσουμε και τις άλλες. Πολύ βασικό και η προσωπική η διασφάλιση της προσωπικής υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που στη δύσκολη αυτή περίοδο. Με τους ιδιώτες γιατρούς τι γίνεται, κυρία Φατζάκη, μπορείτε να μας πείτε σε ό,τι αφορά και τις επισκέψεις που έχουν και τους κινδύνους που διατρέχουν, μιας και είναι οι πρώτοι γιατροί οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς και τον φόβο που σίγουρα θα έχουν. Ναι. Όπως συνηθίζω να λέω, οι ιδιώτες γιατροί είναι η άλλη ομάδα των ηρώων που αποτελούν και το ανάχωμα της μαζικής προσέλευσης ασθενών προς το νοσοκομείο. Άρα πρέπει να φροντίζουμε και εκείνοι να είναι αρκετά προστατευμένοι, ούτως ώστε να επιτελούν το έργο τους χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο οι ίδιοι. Γι' αυτό φροντίσαμε σαν ιατρικός σύλλογος να τους προμηθεύσουμε με αυτά τα προστατευτικά υλικά και θα συνεχίζουμε. Και εδώ βέβαια θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα και προσφέρουν τη βοήθειά τους με τον τρόπο που ξέρουν εκείνοι και προς τον Ιατρικό Σύλλογο και προς το νοσοκομείο. Αυτό είναι το βασικότερο, νομίζω ότι αυτή την περίοδο η κοινωνία συμπεριφέρεται με αλληλέγγυο τρόπο και είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό. Κυρία Φρατζάκη, σε ό,τι αφορά τις μάσκες που χρησιμοποιούν οι πολίτες στα σούπερ μάρκετ, στις βόλτες που κάνουν, θεωρείτε ότι είναι σωστή η χρήση τους και τι ρόλο παίζουν οι πάνινες, οι φασμάτινες μάσκες? Έχουμε πει επανειλημμένως και βέβαια το λένε οι καθήλυνα αρμόδιοι, η ομάδα των επιστημόνων που ασχολούνται με αυτά και οι οποίοι μας ενημερώνουν, γιατί εμείς ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που μας δίνουν. Έτσι. Mm-hmm. Και το να φορά ο καθένας τη μάσκα και να κυκλοφορεί στο δρόμο δεν είναι το ενδεδειγμένο, δεν είναι το σωστό. Γιατί από τη μια μπορεί να κάνει κακή χρήση ο ίδιος, άρα δεν προστατεύεται, ούτε προστατεύει τους άλλους, και από την άλλη στερεί από τις υπηρεσίες υγείας που τις χρειάζονται, δηλαδή από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που τους χρειάζονται αυτές τις μάσκες και δυσκολεύονται πολύ για να τις βρουν.
για τη δική τους προστασία και για την προστασία των ίδιων του κόσμου. Εξακολουθούμε να λέμε ότι τις μάσκες πρέπει να τις χρησιμοποιούν αυτοί που φροντίζουν άτομα με νοσήματα στο σπίτι όταν τους επισκέπτονται γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, ή όταν υπάρχει ένα άτομο που και εκεί έχουμε δώσει σαφείς οδηγίες που έχει λίγο βήχα, έχει φτάρνισμα και τους λέμε να τον κρατάνε στο δικό του το δωμάτιο στο σπίτι, αλλά όταν πρόκειται να έρθουν σε επαφή είτε για να τον φροντίσουν είτε για οτιδήποτε άλλο και πάντα τηρώντας τις αποστάσεις, να φορούν τη μάσκα. Όχι να τη βάζει ο καθένας και να κυκλοφορεί στο δρόμο. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο οποίος βήχει, που καλό είναι να μείνει στο σπίτι και να μην κυκλοφορεί, αλλά αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν οπωσδήποτε πρέπει να πάει κάπου, εκείνος να τη φορέσει τη μάσκα. Οι υφασμάτινες μάσκες οι οποίες κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο? Οι υφασμάτινες πάλι είναι για κάποια χρήση όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προστατευτικές, γιατί έχουν τριπλό κάλυμα, και αν και αυτές οι υφασμάτινες έχουν τριπλό κάλυμα θα μπορέσουν να προσφέρουν κάτι, αλλά όχι φορώντας τη μάσκα για πολλές ώρες, γιατί μπορεί να υδρώσουν με τα χνότα και να ευνοήσουν την παραμονή και την ανάπτυξη του ιού. Άρα είναι σε έκτακτες, να το πούμε, μπορεί καταστάσεις να που δεν μπορεί. Και μοιραίο όμως με την για τον κακή ίδιο, χρήση. Για τον ίδιο που τη φοράει και όχι να τη φοράει πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή μπορεί να τη βάλει για λίγο γιατί δεν θα έχει κάτι άλλο να χρησιμοποιήσει και μετά να την βγάλει, να την πλύνει στους πάνω από 90 βαθμούς. Και να σίδερο. Να την σιδερώσει, ναι, για να μπορεί να την επαναχρησιμοποιήσει για εκεί που χρειάζεται. Μάλιστα. Κυρία Φρατζάκη, επειδή πολλής λόγος γίνεται και πολλής κόσμος, οι συμπολίτες μας αναρωτιούνται γιατί το κέντρο υγείας αντιμάχες να είναι κλειστό, ότι ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει στην όλη κρίση. Εσάς ποια είναι η δική σας άποψη και των συναδέλφων σας? Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι το πιο υψηλό και μέχρι υπουργών. Τα γνωρίζουμε, τα έχουμε δει. Για να συσταθεί επιτέλους αυτός ο οργανισμός του Κέντρου Υγείας και να ονομαστεί και να γίνει πραγματικά Κέντρο Υγείας. Γιατί μην ξεχνάμε, ναι μεν το κτίριο υπάρχει, αλλά στην ουσία είναι ένα περιφερειακό ιατρείο. Σαν κτηριακή υποδομή, επειδή υπάρχουν πολλά θέματα όσον αφορά τη σύσταση, τη σύνθεση κλπ. Τον οργανισμό, στην ανάγκη, εντάξει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Κάναμε και εκεί κάποιες παρεμβάσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε αποτέλεσμα. Μάλιστα, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, κυρία Φρατζάκη. Πιστεύω όμως ότι σε μία έκτακτη ανάγκη, σε μία κατάσταση που απευχόμαστε βέβαια να φτάσουμε, πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθεί σαν χώρος φιλοξενίας. Σε ό,τι αφορά το κέντρο αιμοδοσίας που αυτές τις μέρες είναι πάνω στο πρώην, στο κτίριο πάνω του ΙΚΑ, στο Πλατάνη, πώς πάει, πώς γίνει η κίνηση εκεί σε ό,τι αφορά τις αιμολήψεις? Ο κόσμος πηγαίνει να δώσει αίμα, μιας και αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλη ανάγκη? Τώρα σε αυτό η κυρία Διονυσοπούλου που είναι υπεύθυνη μου λέει ότι προσέρχεται, γιατί τον καλεί τον κόσμο και προσπαθεί να τους ενθαρρύνει. Μπράβο, αυτό είναι για ωραία. Να πάνε να δώσουν. Υπάρχει μία μείωση ως προς την προσέλευση των αιμοδοτών, αλλά τρεις φορές την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνουν στο ΙΚΑ οι αιμοδότες για να αισθάνονται ίσως πιο άνετα και εκείνοι ότι δεν μπαίνουν στο νοσοκομείο. Βέβαια. Γιατί αυτός ήταν και ο πρωταρχικός σκοπός, να μην υπάρχει προσέλευση μεγάλη προς το νοσοκομείο, ούτως ώστε Βέβαια. Να μπορούν να δίνουν πιο ελεύθερα και να μην αγωνιούν και οι ίδιοι ότι μπορεί να κολλήσουν προσερχόμενοι στο νοσοκομείο τον ιό. Πώς είναι το κλίμα μέσα στο νοσοκομείο, κυρία Φρατζάκη, έτσι με τους συναδέλφους σας? Ναι. Το ότι υπάρχει μια αδιάχυτη ανησυχία υπάρχει, αλλά είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει σε καταστάσεις τέτοιες που να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ο κόσμος από την άλλη
από τη μια επειδή έχει θορυβηθεί λόγω του ιού, από την άλλη γιατί ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που δίνουμε στο να μείνουμε σπίτι, δεν έρχεται με το παραμικρό στο νοσοκομείο, πράγμα το οποίο βλέπαμε να γίνεται έτσι πολύ συχνά στο παρελθόν. Mm-hmm. Έρχονται στο νοσοκομείο αυτοί που πραγματικά έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας και αντιμετωπίζονται και γρήγορα και με τον τρόπο που πρέπει και με την προσοχή που πρέπει να δίνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φρατζάκη. Άρα προς το παρόν είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ναι, ναι. Και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί. Δεν έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα και προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Και οι ιδιώτες από τη δική τους πλευρά προσπαθούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την αθρώα προσέλευση προς το νοσοκομείο. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια, αλλά αντιμετωπίζονται.